Οι άλλες επενδύσεις οι οποίες μας υποσχέθηκε η παρούσα κυβέρνηση είναι στο real estate ή στην εξαγορά τεράστιων εκτάσεων από με ξένα funds, τα οποία τα παίρνουν και για να τα μεταπολίσουν μετά σε μεγαλύτερες τιμές, έτσι ώστε να αποκομίσουν πολύ γρήγορα κέρδη, αγνοώντας και τους περιβαλλοντικούς όρους. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ και την άναρχη και στην περιοχή μας επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που μέχρι και στις παρυφές του σκληρού πυρήνα του δάσους Δαδιάς μετά την πυρκαγιά θέλουν να τοποθετήσουν. Δεν ολοκληρώθηκε το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα μας έλεγε πού και τι φέρουσα ικανότητα έχει κάθε περιοχή, που θα πρέπει να γίνει αυτή η μελέτη και να ξέρουμε. Και το βασικότερο είναι ότι αυτός ο φυσικός πλούτος θα πρέπει με δικαιοσύνη να κατανέμεται σε όλη τη χώρα. Και δει, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι όλο το ενεργειακό δυναμικό αυτό, το 50% στις τοπικές κοινωνίες και το 50% σε επενδυτές. Βλέπουμε μεγάλες επενδύσεις οι οποίες θέλουν να γίνουν στην περιοχή μας εισαγωγικά, αλλά δυστυχώς το αναπτυξιακό αποτύπωμα είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτό που θα πρέπει να δούμε εμείς είναι, θα βάλουμε στόχους που να μπορέσουν να αυξηθεί το ποσοστό του δευτερογενή τομέα, είναι αυτός που αυξάνει την προστιθέμενη αξία στην περιοχή, έτσι ώστε να δημιουργεί και θέσεις εργασίας. Αλλά επειδή έχουμε και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι μια πηγή πλούτου και δυστυχώς με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Μητσοτάκης τα οδηγούν στο μαρασμό και δει τις σχολές του Βορείου Εύρου, δηλαδή την Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης και την Νοσηλευτική, αλλά και την αρχιτεκτονική της Ξάνθης, στην πρώτη εφαρμογή του μέτρου, να μην έχουν φοιτητές. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οδηγεί σε μαρασμό τα τοπικά, τα περιφερειακά πανεπιστήμια, που είναι και πηγή γνώσης, πολιτισμού και έρευνας, που μπορούν αυτά όλα να συνδεθούν με τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε αυτό το χάσμα που υπάρχει μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, αλλά Ελλάδας και Ευρώπης, να περιορίζεται. Θα πρέπει να κατευθυνθούν πόροι έτσι ώστε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο το υδάτινο δυναμικό της περιοχής, είτε από τον Εύρο, είτε από τον Άρδα, αλλά είτε και από τον Ερυθροπόταμο, έτσι ώστε, επειδή το νερό σε λίγα χρόνια θα είναι ένα από τα αγαθά για τα οποία θα υπάρχουν μεγάλες συγκρούσεις, γιατί ήδη βλέπουμε στην Κεντρική Αφρική το νερό να εξαφανίζεται και μεγάλες εκτάσεις να ερημοποιούνται. Αν τυχόν δεν κάνουμε τα συστήματα μας πολύ πιο ανθεκτικά ή δεν φροντίσουμε να τα συντηρήσουμε τα εφιστάμενα, καταλαβαίνετε, το μέλλον της περιοχής θα είναι δυσίωνο. Εμβληματικά έργα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν στην περιοχή και θα πρέπει να το ζητήσει σύσσωμα η τοπική κοινωνία εδώ μέσα από όλες τις συλλογικές εκφράσεις, είτε είναι κοινωνική εταίροι, είτε είναι αυτοδιοικητική, είτε είναι κεντρική πολιτική σκηνή, είναι το φράγμα του Δερίου και άλλα φράγματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πηγή ζωής, και το Τελωνείο, το οποίο, μια και θέλουμε να παίξει η περιοχή ένα τουριστικό, να αξιοποιηθεί οι επενδύσεις που έχουν γίνει στον τουριστικό τομέα, είτε στην φιλοξενία στα ξενοδοχεία, είτε στην εστίαση. Κάτι που θα διευκόλυνε τους γείτονες, μια και υπάρχουν μεγάλα στρώματα εκεί με υψηλά βαλάντια, τα οποία θα μπορούσαν να είναι εν δυνάμει επισκέπτες στην περιοχή, έτσι ώστε να στηριχθεί η τοπική γαστρονομία και να αξιοποιηθεί στο έπακρο οι επενδύσεις που έχουν γίνει και με τη συμμετοχή της πολιτείας στις πολύ καλές ξενοδοχειακές μονάδες που έχουμε εδώ στην περιοχή. Αυτά τα δύο έργα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να διεκδικηθούν και να μπουν σε πρώτη προτεραιότητα, μαζί με την υπογειοποίηση του όλων των αρδευτικών δικτύων, έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο το κόστος παραγωγής και να μην χάνεται νερό. Και το τελευταίο, να γίνονται μόνιμα αναδασμοί. Και αυτό είναι μια ευθύνη της περιφέρειας, η οποία θα πρέπει να την έχουμε μόνιμο στόχο, έτσι ώστε να μπορούν οι αγρότες που μένουν στα ενδότερα του νομού να μπορούν να έχουν μεγάλους κλήρους, έτσι ώστε να επιτυχαίνουν οικονομίες κλίμακος και να καλλιεργούν τέτοια φυτά στα οποία, ή στον πρωτογενή τομέα αλλά και δευτερογενή τομέα, που θα μπορούσαν κάλλιστα να φιλοξενήσουν και τοπικές παραγωγικές μονάδες, έτσι ώστε να μένει ο πλούτος που παράγεται να μένει εδώ.